Λοιπόν, κλείνοντας το τρίτο μέρος της εκπομπής, σας είπα ότι στο τέταρτο μέρος θα ταξιδέψουμε μέχρι τον μακρινό Καναδά. Εκεί θα συναντήσουμε έναν κριτικό πιλότο, ο οποίος ζει εκεί τα τελευταία χρόνια και δραστηριοποιείται και έχει βάλει σκοπό της ζωής του να κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με ξεχωριστές ικανότητες. Περισσότερα θα πούμε με τον κύριο Δημήτρη Νεωνάκη. Κύριε Νεωνάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους συμπατριώτες και κριτικούς. Και κριτικούς βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, καθώς από τη μία κάνετε όμορφα σχέδια τη στιγμή που πιλοτάρετε το αεροπλάνο και από την άλλη, όπως είπα και στον πρόλογό μου, έχετε βάλει σκοπό τη ζωή σας να επαναφέρετε το χαμόγελο σε πολλούς μπόμπιρες που έχουν κάποιες ξεχωριστές δεξιότητες και ικανότητες. Δεν θέλω να πω την φράση «παιδιά με ειδικές ανάγκες», καθώς γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι αυτά τα παιδιά, οι δυνατότητές τους είναι ξεχωριστές και σε πολλά σημεία σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι τις δικές μας. Μπράβο, μπράβο. Δεν έχουν καμία διαφορά από κανένα άλλο παιδί. Έχω πετάξει με 500 παιδάκια τέτοια σε 350 διαφορετικές πτήσεις και κάθε πτήση ήταν μοναδική. Κάθε πτήση είναι μοναδική. Λοιπόν, είναι η πρωτοβουλία Dream Wings. Ναι, τα φτερά των ονείρων, Dream Wings στα αγγλικά. Και το ξεκίνησα το 2017. Έχει τρεις κλάδους. Ο ένας ο κλάδος είναι δίνω την ευκαιρία σε παιδάκια με ξεχωριστές, πώς το είπατε. Δεξιότητες και ικανότητες. Δεξιότητες και ικανότητες να... όχι μόνο να πετάξουν μαζί μου σε ένα τετραθέσιο αεροπλάνο, αλλά να είναι και συγκυβερνήτες. Να τους διδάσκω και ορισμένα πράγματα για αεροδυναμική, για αεροπορία. Επίσης, δίνω τη δυνατότητα στους γονείς τους να... στον αέρα, όπως είπα τις προάλλες, θυμάμαι μία κυρία που είχε δύο παιδάκια σε αναπηρική καρέκλα και όταν τελείωσε η πτήση μου είπε ότι ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής της και λέω κοίταξε να δεις, εγώ κάνω πράγματα κάθε μέρα τα οποία για κάποιον άλλον είναι η πιο ωραία μέρα της ζωής της. Πώς νιώθουν τα παιδάκια μετά από αυτή την πτήση και αν τους δίνετε τη δυνατότητα να έχουν και πρωτοβουλίες την ώρα της πτήσης, υπό έλεγχο βέβαια και κάτω από προϋποθέσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, ένα παιδάκι σε ένα πυρικό καρότσι δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στην παιδική χαρά, να παίξει όπως παίζει τα άλλα παιδιά. Του δίνω λοιπόν τη μοναδική αυτή ευκαιρία να κάνει κάτι μοναδικό. Όχι, όπως είπα, όχι μόνο να πετάξει και να δει σε χαμηλό επίπεδο και να δει το σπίτι του, το σχολείο του, τη γειτονιά του, αλλά και να γίνει συγκυβερνήτης, το οποίο το κάνει και αισθάνεται φυσικά. Ο άλλος κλάδος αυτό του Dream Wings είναι ότι υπάρχουν παιδάκια δυστυχώς τα οποία έχουν ανίατες ασθένειες και τους κάνω μια ευχή όταν οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, τους δίνω εμπειρίες και αναμνήσεις πριν να έρθει το μοιραίο. Και το τρίτο που κάνω είναι, και θα σας φέρω ένα παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσω την Ελλάδα, πες ότι ένα παιδάκι από την Καστοριά χρειάζεται μια εγχείρηση, μια μεγάλη εγχείρηση και πρέπει να πάει στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Δίνει μάχη, μετά από ένα μήνα, δύο, δεν ξέρω, οι γιατροί γίνεται καλά, το αφήνουν να φύγει, του δίνουν εξιτήριο, το παίρνω αυτό το παιδί και την οικογένειά του και το πηγαίνω πίσω στην Καστοριά. Όχι μόνο του γλιτώνω 4 ώρες οδήγησμα, αλλά του δίνω την ευκαιρία να αισθανθεί ότι ξέρεις κάτι, είσαι μαχητής, πολέμησες σκληρά, μπράβο σου και αυτό το αξίζεις. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας παιδιών μετά από μία πτήση μαζί σας ή μετά από επαναλαμβανόμενες πτήσεις, έστω και στο μέτωπο της ψυχολογίας. Ακριβώς. Έχει τύχει να πετάξουμε παιδάκια τα οποία δεν θέλουν να μπουν στα αεροπλάνα.
φοβόντουσαν. Υπάρχουν πολλά παιδιά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα φόβο. Τα εξοικειώνω πρώτα με το φόβο τους, το αεροπλάνο. Μετά ρωτάω, λέω στους γονείς τους να το φέρουν πάλι πίσω. Τη δεύτερη εβδομάδα, τρίτη εβδομάδα, θυμάμαι ένα παιδάκι ειδικά, το οποίο την έπιανε πανικός. 9χρονη κοπέλα, την έπιανε πανικός. Στο τέλος της λέω, θα πάμε μαζί και μόνο θα τροχοδρομήσουμε. Δεν χρειάζεται να πετάξουμε. Και θυμάμαι, της είχα πει ότι ο φόβος είναι ένα πράγμα το οποίο μας κρατάει στο ίδιο παλούκι και κάνουμε κύκλους. Δεν μας αφήνει ποτέ να ανοίξουμε τα φτερά μας να πετάξουμε. Και μου λέει, φύγαμε. Είμαι έτοιμη να πετάξω. Το κατάλαβα και πραγματικά ψυχολογικά τη γιάτρεψα. Και έχω κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες με παιδάκια τα οποία φοβούνται ή οτιδήποτε. Ναι. Κύριε Νεωνάκη, έχετε πετάξει φαντάζομαι και πάνω από περιοχές της Ελλάδας, της χώρας μας. Έχω κάνει μία πτήση πάνω σε ελληνικό εναέριο χώρο, ναι. Για πείτε μου λίγο, πιο όμορφα από ψηλά είναι πάνω από τον Καναδά ή πάνω από την Ελλάδα? Το κάθε μέρος έχει το δικό του, τη δική του ομορφιά. Όπου και να πετάξεις είναι πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή και όχι τι βλέπεις κάτω. Μάλιστα. Για αλλά πείτε μου λίγο. Φυσικά η Ελλάδα, ναι. Έχει ομορφιές βέβαια η Ελλάδα, είναι κάτω ξεχωριστό. Αναφερθήκαμε τώρα στην πρωτοβουλία σας, Dream Wings, με παιδάκια με ξεχωριστές δεξιότητες. Να πάμε λίγο και σε αυτές τις εναέριες ζωγραφιές που πραγματοποιείτε για να περάσετε τα δικά σας μηνύματα. Ακριβώς. Αυτά τα σκίτσα, θα έλεγα, τα ξεκίνησα φέτος και είναι σκίτσα τα οποία δίνουν μηνύματα συμπαράστασης και καλοσύνης. Η συμπαράσταση είναι μεγάλο πράγμα και την έμαθα μεγαλώνοντας στην Κρήτη, στους Αγίους Αποστόλους, στους Ρεθύμνες. Έβλεπα τους χωριανούς μου. Βλέπουμε εδώ μια χαρακτηριστική φωτογραφία με μια καρδούλα, για παράδειγμα. Εδώ με έναν κύριο που κρατάει το παιδάκι του. Αυτά είναι τα μηνύματα Ακριβώς. που στέλνετε. Κοιτάξτε, να σας δω. Εάν ήμουν στην Ελλάδα τώρα, και πολύ θα ήθελα να ήμουν, μου έχει λείψει και η Ιρακή εδώ που τα λέμε, και είχα τη δυνατότητα, θα έπαιρνα αεροπλάνο και θα πήγαινα πάνω από τη Θεσσαλονίκη και θα έκανα μία πτήση σε σχήμα καρδιάς. Θα την έπιανε το ραντάρ, θα την έπιανε το GPS, θα δείχνονταν μία καρδιά πάνω από το χάρτη της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα έδειχνε μία συμπαράσταση στους Θεσσαλονικιούς, στους Μακεδόνες και γενικά σε όλη την Ελλάδα ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Συμπαραστεκόμαστε ο ένας με τον άλλον και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η δύναμη του παραδείγματος. Η δύναμή μας δεν είναι μόνο. Πιο πολύ φαίνεται από το παράδειγμά μας. Και για να σας πω, μόλις τελείωσα ένα μήνυμα με έναν Έλληνα κυβερνήτη, μια γνωστή αεροπορική εταιρεία, που μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: Δημήτρη, θέλω να κάνω και εγώ το ίδιο. Τι μπορώ να κάνω? Και του λέω: Πήγαινε πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εάν σου δώσει η εταιρεία το Airbus, και κάνε μια καρδιά. Ξέρω ότι είναι ακριβό. Το κάσιμο μόνο θα κοστίσουν 6.000 ευρώ. Αλλά θα δείξεις όχι μόνο στους Θεσσαλονίκηους, όχι μόνο στους Μακεδόνες, όχι μόνο στους Επιρώτες, αλλά όλη την Ελλάδα ότι είμαστε όλοι μαζί. Συμπαράσταση. Μάλιστα. Θυμάμαι πριν από 2 εβδομάδες με είχε πάρει τηλέφωνο μια δημοσιογράφος, Ελληνίδα δημοσιογράφος, η Βίκη Καλοφωτιά. Και μου λέει, Δημήτρη, αυτή η ιστορία ίσως είναι ασήμαντη, είναι ιστορία καλοσύνης. Δεν αναφέρεται μόνο για τον Καναδά. Θέλω να τη φέρω και στην Ελλάδα. Και την έφερε πραγματικά και αν μου επιτρέπετε θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Όταν έγραψε αυτή την ιστορία, έλαβα εκατοντάδες μηνύματα από Έλληνες που μου είπαν, ξέρεις, η ιστορία σου μας έκανε και αισθανθήκαμε ανθρώπινα. Μας έκανε και αισθανθήκαμε ότι έχουμε και εμείς. Μάλιστα. Συμπαράσταση. Ο Δημήτρης Νεωνάκης, πότε θα πετάξει πάνω από την Ελλάδα, από κάποια περιοχή? Να περιμένουμε πρώτα να τελειώσει το... Να τελειώσουν τα lockdown και η πανδημία και ο κορονοϊός. Και προς το καλοκαίρι βλέπω να κάνουμε εδώ μαζί μία πτήση όλοι μαζί. Πολύ, πολύ, πολύ το εύχομαι. Πολύ το εύχομαι. Ένα μήνυμα σε οικογένειες που έχουν ένα μέλος που είπαμε αυτές ξεχωριστές δυνατότητες και ικανότητες έχουν ένα παιδάκι να μην το βάζουν κάτω, να προχωρούν μπροστά και να είναι αισιόδοξοι. Αυτό θα έλεγα εγώ. Ακριβώς. Τώρα ο Δημήτρης Νεωνάκης τι θα πει? Συμφωνώ μαζί σου Νίκο 100%.
100%. Η δουλειά μου με το έργο μου, και δεν είναι τίποτα σπουδαίο, με τα παιδάκια μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση και δίνω αυτά που έχω μάθει και εγώ. Από τους χωριανούς μου, από τους κριτικούς, η δύναμη της συμπαράστασης. Το βλέπω, έρχομαι κάτω στο χωριό, ένας γάμος γίνεται, όλο το χωριό πάει να βοηθήσει. Στείλτε και ένα χαιρετισμό τώρα στους Αγίους Αποστόλους στο Ρέθυμνο, γιατί ναι, το ρεπορτάζ μου λέει ότι καταγωγή. Αν μου επιτρέπετε, Νίκο, ναι, θέλω να πω ότι έχουν περάσει 1,5 χρόνος τώρα, έρχομαι στην Ελλάδα τακτικά, έχει περάσει 1,5 χρόνος τώρα, έχω να πιω ρακή 1,5 χρόνο. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον ξάδερφό μου, τον Νίκο στους Αγίους Αποστόλους, και το φίλο μου, τον Χρονόπαστα στους Καλογέρους, που δεν μου έχουν στείλει ούτε ένα μπουκάλι ρακή. Μόνο θα τους πω, άντε δά και μόνο για. Λοιπόν, άντε δά και μόνο για, όταν θα έρθω θα σας άξω εγώ. Να το, λοιπόν. Λοιπόν, Δημήτρη Νεωνάκη, έκανε στην αρχή και μου μίλησε στον Ενικό, θα το τελειώσω και εγώ και θα σου μιλήσω στον Ενικό και θα σε ευχαριστήσω πολύ και πρώτα ο Θεός θα τα πούμε από κοντά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να μιλήσω όχι μόνο σε σένα, σε εσάς, στο κανάλι σας, αλλά σε όλους τους πατριώτες μου, τους κριτικούς. Σας πεθύμισα, σας αγαπώ και χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.